Ακολουθεί η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο με τον Νίκο Ρωσόπουλο. Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Προσκεκλημένη σημερινή μας εκπομπή, η διευθύντρια της Τρίτης Νευρολογικής Κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κυρία Σεβαστή Ποσταντζοπούλου, που είναι και καθηγήτρια νευρολογίας. Το θέμα που θα συζητήσουμε είναι η νόσος Πάρκινσον. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας για να μπορείτε να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313 046 285, στο email radio@oelas.org. Και στη σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Ξαναλέω το σωστό τηλέφωνο, είναι 2313 022 040. Την καλλιτεχνική επιμέλεια όπως πάντα την έχει η Στέλλα Χατζηγεωργίου. Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ποσταντζοπούλου που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και να συζητήσουμε ό,τι απορίες έχετε και ό,τι θέματα θέλετε πραγματικά να συζητήσουμε. Ευχαριστώ και μου πολύ και εμείς. Λοιπόν, κυρία Ποσταντζοπούλου, σας παρακαλούμε πολύ, δώστε μας μια γενική εικόνα της νόσος Πάρκινσον. Λοιπόν, η νόσος Πάρκινσον είναι μια συχνή εκφυλιστική νόσος, έτσι λέγεται, του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή του εγκεφάλου. Κατεξοχήν παθαίνει βλάβη μια περιοχή στον εγκέφαλο που λέγεται μέλαινα ουσία. Και αποτέλεσμα αυτής της βλάβης είναι να μειώνονται τα επίπεδα της ντοπαμίνης, μια ουσία που βοηθάει στην κίνηση, στον εγκέφαλο. Οπότε οι ασθενείς εμφανίζουν κινητικά συμπτώματα, όπως είναι μια τρεμούλα, μια δυσκολία, μια τρεμούλα, εμφανίζουν βραδύτητα στις κινήσεις, έχουν δυσκαμψία, έχουν διαταραχή στη βάθηση και στην ισορροπία. Η θεραπεία της νόσου είναι η L-DOPA, δηλαδή η πρόδρομη ουσία της ντοπαμίνης, και ακριβώς αυτή η θεραπεία τους βοηθάει πάρα πολύ να έχουν μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής. Ωραία. Είπατε είναι αυτοάνωσο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Είπα εκφυλιστικό, δεν είπα αυτοάνωσο. Είπα εκφυλιστικό νόσημα, δηλαδή εκφυλίζονται, καταστρέφονται τα κύτταρα οι νευρώνες του εγκεφάλου. Ωραία. Ναι. Πόσο συχνή είναι η νόσος? Είναι πολύ συχνή, θεωρείται η δεύτερη πιο συχνή εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου. Σκεφτείτε ότι σε άτομα άνω των 60 χρονών είναι ένα στους 100, δηλαδή ένας ασθενής σε 100 άτομα, και αυτό ανεβαίνει, γίνεται ακόμη πιο συχνός, ανεβαίνει η ηλικία. Και ποιες ηλικίες προσβάλλει συνήθως η νόσος? Συνήθως λέμε ότι η μέση ηλικία που εμφανίζεται 55-65 χρονών. Όσο ανεβαίνει η ηλικία, ανεβαίνει και η συχνότητα εμφάνισης της νόσου, αλλά υπάρχει και σε νεαρές ηλικίες και έχουμε τον όρο νεανικό παρκινσονισμό. Δηλαδή και κάτω των 40 χρονών, ακόμη και κάτω των 20 χρονών μπορεί να έχουμε νόσο Πάρκινσον. Βέβαια είναι πιο σπάνια αυτές οι μορφές της νόσου. Το φύλο παίζει ρόλο αν άνδρας ή γυναίκα? Είναι λίγο συχνότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Κυρία Ποσταντζοπούλου, γνωρίζετε τα αίτια της νόσου Πάρκινσον? Όχι, δεν τα γνωρίζουμε. Νομίζω ότι ο Νόμπελ θα πάρει όποιος βρει τα αίτια της νόσου Πάρκινσον. Ξέρουμε ποια περιοχή εκφυλίζεται, ξέρουμε καταστρέφονται οι νευρώνες. Γιατί καταστρέφονται, ακόμη αυτό δεν είναι γνωστό. Μάλιστα. Υπάρχουν παράγοντες που προκαλούν την νόσο Πάρκινσον, όπως παραδείγματος χάρη τοξικές ουσίες ή εκνοβολία? Συζητιούνται για παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για την νόσο, χωρίς όμως να είναι 100% σίγουρο, γιατί δέχονται ότι ναι, να υπάρχουν αυτοί οι παράγοντες, είναι στοιχεία του ίδιου του ατόμου, δηλαδή δύο συγκρασικοί παράγοντες, οι οποίοι μαζί πρέπει να αλληλοεπιδράσουν για να κάνουν την νόσο. Ένα συχνό αίτιο που αναφέρεται και στην Αμερική είναι τα παρασιτοκτόνα, τα εντομοκτόνα, και γίνεται μεγάλη έρευνα και στην Αμερική αν προκαλούν νόσο Πάρκινσον ή αυξάνουν τον κίνδυνο για νόσο Πάρκινσον, και υπάρχουν μελέτες που βελτιώνουν τον κίνδυνο το κάπνισμα και να πίνει κανείς πολύ καφέ. Αυτό δηλαδή με το κάπνισμα λίγο θα ήθελα μια ανάλυση. Υπάρχουν πολλές μελέτες που λένε ότι αυτοί που καπνίζουν έχουν λιγότερο κίνδυνο να κάνουν νόσο Πάρκινσον. Βέβαια αυτό δεν τους λιτώνει από τα άλλα προβλήματα που έχει το κάπνισμα. Απλώς αυτά λένε οι μελέτες. Ωραία. Κυρία Ποσταντζοπούλου, ποια είναι τα πρόδρομα συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον? Αυτά που βλέπαμε μέχρι τώρα
Είναι κάποιος θα έρθει και θα μου πει ότι έχω τρέμει λίγο το χέρι μου, σαν να έχω κάποια δυσκολία στο να χρησιμοποιήσω το χέρι μου, λίγο αδεξιότητα να κουμποθώ, δηλαδή μία τρεμούλα και μία βαρδίτητα στις κινήσεις. Αυτά τα ξέραμε μέχρι τώρα, ότι ήταν τα συμπτώματα που αρχίζει νόσος. Τώρα πια ξέρουμε ότι όταν εμείς δούμε, έρθει ο άρρωστος και μας πει ότι έχει αυτό το σύμπτωμα, η νόσος έχει γύρω στα 7 με 10 χρόνια που έχει αρχίσει. Υπάρχουν συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε αυτά τα 7 με 10 χρόνια πιο μπροστά. Συζητιέται ότι υπάρχουν αυτά που λέμε μη κινητικά συμπτώματα, δηλαδή διαταραχή από την όσφρηση, δυσκυλιότητα, κατάθλιψη και μία διαταραχή στον κατά τη διάρκεια του ύπνου. Οπότε αυτά θεωρούνται πια πρόδρομα συμπτώματα της νόσου, τα οποία φυσικά μπορεί να τα έχει όλος ο πληθυσμός, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος μετά θα εκδηλώσει την νόσο. Ωραία. Όποιος εμφανίζει τα συμπτώματα που αναφέρατε, πρέπει να οδηγηθεί στο γιατρό? Όποιος εμφανίζει τα κινητικά συμπτώματα αυτά με την τρεμούλα, οπωσδήποτε πρέπει να πάει στο γιατρό. Τώρα, θέλω να συμπληρώσω ότι ακριβώς επειδή θέλουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο πρώιμη διάγνωση της νόσου, υπάρχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα ευρωπαϊκό πια, που εμπλεκόμαστε και εμείς με το Πολυτεχνείο, που προσπαθούν με διάφορα smartphones και smart ρολόγια να εντοπίσουν συμπτώματα της νόσου πολύ προτού εκδηλωθούν και τα αντιληφθεί ο ασθενής. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα, λέγεται iPrognosis, το οποίο πραγματικά καταγράφουν τις κινήσεις των χεριών, γενικά όλο του σώματος, με ειδικά ρολόγια. Και αν δούμε ότι υπάρχει κάποια διαταραχή, είναι πολύ πρόδρομο σύμπτωμα και μετά αρχίζει η περαιτέρω διερεύνηση. Έχει ιδιαίτερη σημασία όσο δυνατόν να μπορούμε να μπορέσουμε να κάνουμε μια έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Σε τι βοηθάει η έγκαιρη διάγνωση της νόσου? Θα το προχωρήσουμε, φαντάζομαι, όταν θα με ρωτήσετε για τη θεραπεία. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι που να σταματάει την νόσο, αλλά υπάρχουν τρόποι τουλάχιστον να προετοιμαστεί κάποιος με την κινήσεις, με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, να βοηθήσει ώστε να αντιμετωπίσει καλύτερα την νόσο. Υπάρχουν χώρες όπου εμφανίζεται συχνότερα η νόσος? Όχι ιδιαίτερα, ίσως λίγο στην κίτρινη φυλή να είναι λιγότερη συχνότητα. Αλλιώς παντού, δηλαδή Αμερική και Ευρώπη, είναι η ίδια η συχνότητα. Στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές όπου εμφανίζεται συχνότερα η νόσος? Όχι ιδιαίτερα, το ίδιο είναι. Δεν υπάρχει περιοχές ιδιαίτερα που να υπάρχει μεγαλύτερος επιπόλασμος, όπως λέμε, της νόσου. Ωραία. Κυρία Παστατζοπούλου, είναι η κληρονομική νόσο Πάρκινσον? Είναι σε ένα 10 με 15% είναι κληρονομική. Αυτή τη στιγμή έχουμε βρεθεί γύρω στα 17 γονίδια. Το πρώτο γονίδιο που βρέθηκε, που είναι αυτό ένα γονίδιο της Αλφα Συνουκλέινης, βρέθηκε σε οικογένειες της Ελλάδος και κυρίως ήταν σε οικογένειες που ήταν στην Πελοπόννησο και γύρω στην περιοχή της Λάρισας. Υπάρχει το δεύτερο γονίδιο που βρέθηκε, είναι χαρακτηριστικό της νεανικής μορφής της νόσου. Δηλαδή, όταν είναι 20 χρονών μπορεί να έχει, και έχει νόσο Πάρκινσον, μπορεί να έχει αυτό το γονίδιο. Αλλά γενικώς είναι σε μικρό ποσοστό. 10 με 15% είναι πολύ μικρό ποσοστό της κληρονομικότητας για την νόσο. Ωραία. Κύριε Παστατζοπούλου, ποια είναι η θεραπευτική προσέγγιση της νόσου Πάρκινσον? Είναι βασικά διπλή, ας το βάλουμε έτσι. Το ένα είναι φαρμακευτική και το άλλο είναι όσο μπορούμε φυσικοθεραπεία και κίνηση. Από τη μία μεριά λέει τα φάρμακα, από την άλλη μεριά πρέπει οπωσδήποτε να έχει δραστηριότητες και να κάνει άσκηση ο ασθενής. Τώρα για τη θεραπεία να προχωρήσουμε. Το βασικό φάρμακο είναι η L-DOPA. Δηλαδή είναι η πρόδρομη ουσία της ντοπαμίνης, της ουσίας που λείπει από τον εγκέφαλο. Είναι ένα θαυμάσιο φάρμακο. Όταν το πάρει κανείς μπορεί να είναι στο κρεβάτι ακίνητος, το παίρνει και κάνει όλες τις δουλειές του. Και έχει πραγματικά, είναι προς τιμήν του Έλληνα ερευνητή του Κοτζιά που το χρησιμοποίησε στη Νέα Υόρκη, που έχει αλλάξει όλη τη ζωή των ασθενών, που για 15 και 20 χρόνια οι ασθενείς ζουν φυσιολογικά και μπορούν να αυτοεξυπηρετούνται με τη βοήθεια του φαρμάκου αυτού. Υπάρχουν παρενέργειες? Εκτός από την L-DOPA υπάρχουν αυτά που λέμε αγωνιστές ντοπαμινεργικοί που δρούν στους υποδοχείς της ντοπαμίνης και υπάρχουν και άλλα φάρμακα. Όλα αυτά τα φάρμακα έχουν και παρενέργειες. Μπορεί να δίνουν θεματικά αποτελέσματα, αλλά έχουν και προβλήματα. Το βασικό φάρμακο της L-DOPA, μετά από μακροχρόνια χρήση, κάνει τα προβλήματα που λέγονται
διακοιμάσεις συμπτωματολογίας, δηλαδή παίρνει το φάρμακο, είναι για λίγες ώρες καλά και προτού φτάσει για να πάρει την επόμενη δόση, ξαναβγαίνουν τα συμπτώματα της νόσου. Δηλαδή αρχίζει με τα χρόνια και διαρκεί λιγότερη ώρα το φάρμακο. Με τους αγωνιστές υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Το ένα είναι που πρέπει και το τονίζουμε στους ασθενείς, είναι μπορεί να κάνει ευνίδια επεισόδια ύπνου. Οπότε αυτό έχει σημασία και αυτούς που οδηγούν, μην τυχόν κοιμηθούν στο τιμόνι. Και ένα άλλο πρόβλημα που έχει με τους αγωνιστές είναι ότι κάνουν έλλειψη αναστολών. Δηλαδή αρχίζουν και παίζουν τζόγο, παίζουν στο καζίνο, αγοράζουν άσχετα πράγματα, δηλαδή καταναλώνουν χρήματα. Και αυτό επίσης τονίζουμε στους συγγενείς να προσέξουν, γιατί αλλιώς θα πρέπει να μειώσουμε το φάρμακο, να αρχίζουν και κάνουν άσκοπες αγορές και χάνουν χρήματα. Σε τι ποσοστό υπάρχει αυτή η αύξηση με τα τυχερά παιχνίδια και με το τζο? Σε μικρό ποσοστό. Δεν είναι. Και συνήθως υπάρχει μια προδιάθεση να παίζουν τζόγο, αλλά εμείς πρέπει να το τονίσουμε, ούτως ώστε να το προσέξουν. Αν τυχόν αρχίσει αυτό το πράγμα, να το σταματήσουμε στο δυνατόν πιο έγκαιρα. Επειδή είπατε κάποια στιγμή ότι μπορεί να έχει πρόβλημα και με την οδήγηση, γενικά πρέπει ένας παρκινσονικός να οδηγάει ή όχι, ή ανάλογα με το στάδιο? Ανάλογα με το στάδιο είναι. Κανονικά στο εξωτερικό υπάρχουν εξομοιωτές οδήγησης και βλέπει κανείς τις δυσκολίες ή τις ικανότητες του και αναλόγως αποφασίζει. Αλλά βλέπουμε βασικά στα αρχικά στάδια μπορεί να οδηγεί, αλλά μετά αρχίζουν και είναι πρόβλημα, γιατί σκεφτείτε ότι έχει μία βραδύτητα στην κίνηση και αν χρειαστεί κάτι επειγόντως να πατήσει φρένο, μπορεί να μην μπορέσει να κάνει γρήγορα την κίνηση. Οπότε είναι ένα θέμα που θέλει προσοχή. Θεραπεύεται η νόσος ή καταπολεμούμε τα συμπτώματα? Όχι, αυτή τη στιγμή καταπολεμούμε μόνο τα συμπτώματα. Βέβαια, είναι θεματικό, γιατί είναι ίσως η μόνη εκφυλιστική πάθηση του εγκεφάλου που έχει τέτοια καλή θεραπεία που ζει το άτομο φυσιολογικό, που αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, αλλά δεν θεραπεύεται. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία μελέτη, ούτε όχι μόνο να θεραπεύσει και να αναστείλει την εξέλιξη της νόσου. Ωραία. Κύριε Ποσταντζοπούλου, υπάρχει χειρουργική βοήθεια? Υπάρχει σε προχωρημένα στάδια, δηλαδή όταν έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια και το φάρμακο δεν κρατάει πολλή ώρα και δυσκολεύεται ο άρρωστος. Υπάρχουν τρεις αυτό που λέμε παραμβατικές κατά κάποιο τρόπο θεραπείες. Μία είναι η χειρουργική που λέγεται εντοβάθη εγκεφαλική διέγερση. Μπαίνουν ηλεκτρόδια σε ένα σημείο του εγκεφάλου και ερεθίζουν ορισμένη περιοχή και τους βοηθάνε στην κίνηση. Μία άλλη θεραπεία είναι αυτό που λέμε ντουοντόπα, δηλαδή γίνεται γαστροστομία και με ειδική αντλία χύνεται συνέχεια η αλντόπα στο στομάχι και μπαίνει στην κυκλοφορία. Και μία άλλη αντλία πάλι μπαίνει υποδόρια και κάνουμε με συνεχή έγχυση ενός άλλου ντοπαμινεργικού αγωνιστή. Δηλαδή αυτές είναι οι τρεις παρεμβατικές και σε προχωρημένη νόσο παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό το αποφασίζει ως νευρολόγος, πρέπει να διηγηθεί ο ασθενής σε μια επέμβαση ή υπάρχει μια ομάδα γιατρών? Όχι, βασικά ο νευρολόγος, υπάρχουν κριτήρια ανάλογα και με τι άλλα συμπτώματα έχει και από εκεί και πέρα προχωρεί και αποφασίζει ποιο θα είναι καλύτερο για τον άρρωστο. Ωραία. Θα υπάρχουν κάποια τρίκ που βοηθούν τους ασθενείς? Υπάρχουν. Ένα από τα έτσι περίεργα συμπτώματα είναι αυτό που λέμε παγώματα. Δηλαδή πάει να ξεκινήσει το περπάτημα, κολλάει στα πόδια του στο έδαφος και δεν μπορεί να ξεκινήσει. Γι' αυτό σου υπάρχει τρίκ. Ή να σκεφτεί ότι έχει ένα εμπόδιο και να σηκώσει το πόδι, ή να έχει ένα μπαστούνι και να κάνει να περπηδάει την βάση από τον μπαστούνι. Αυτά είναι διάφορα τρίκ που τα δείχνουμε μετά για να μπορούν να ξεπεράσουν ορισμένα προβλήματα. Κάθε τρόμος οφείλεται στην νόσο Πάρκινσον? Όχι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν πολλά είδη τρόμου. Ανάλογα λέμε αν είναι ο τρόμος στην ηρεμία, δηλαδή όταν είναι τα χέρια ήρεμα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της νόσου Πάρκινσον. Υπάρχει όμως ο τρόμος όταν πάμε να πιάσουμε ένα ποτήρι, όταν πάμε να γράψουμε. Αυτά είναι τρόμος κίνησης. Υπάρχει άλλος τρόμος που είναι μόνο στο κεφάλι, που λέγεται τρόμος κεφαλής. Οπότε πρέπει κάποιος να ξεχωρίσει, ο νευρολόγος, πρώτα γιατί είδος τρόμου μιλάει. Ο πιο συχνός τρόμος από όλους, που το οποίο το έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, λέγεται ιδιοπαθής τρόμος. Δηλαδή είναι ένας τρόμος που είναι στην κίνηση. Πάει κάποιος να πιάσει το ποτήρι και τρέμει το χέρι του, πάει η κυρία να ανάψει το κερί στην εκκλησία και τρέμει το χέρι της, πάει να γράψει και τρέμει το χέρι. Αυτός είναι πιο συχνός τρόμος και λέγεται ιδιοπαθής τρόμος. Υπάρχει κάποια θεραπεία γι' αυτό? Γι' αυτό υπάρχει θεραπεία τελείως διαφορετική από την νόσο Πάρκινσον. Είναι ορισμένα αντιπληκτικά και ορισμένα καρδιολογικά φάρμακα και πολλές φορές τους βοηθάει λίγο η λήψη αλκοόλ. Δεν τους λέμε να γίνουν αλκοολικοί, αλλά η λήψη. Το κάποιος που μας είπατε κάνει καλό. Το αλκοόλ καλό, εντάξει. Ναι.
χαρά του ασθενού, ας πούμε. Χορηγείται κάποια αγωγή για ενδιοπαθή τρόμου πέρα από. Ναι, αυτά εδώ. Δηλαδή, σε μόνιμη βάση, ας πούμε, εννοώ. Ναι, το ένα φάρμακο προπανερόλ, το εντεράλ που είναι καρδιολογικό, μπορεί να το παίρνει κάποιο σε μόνιμη βάση και ένα άλλο αντιεπιληπτικό που είναι σε μόνιμη βάση τα παίρνουν αυτά. Κύριε Παστατζοπούλη, η διάγνωση της νόσου, της νόσου Πάρκινσον είναι κλινική ή εργαστηριακή, ή υπάρχει κάποιο συνδυασμό? Είναι κλινική. Βλέπεις τα συμπτώματα, βάζεις τη διάγνωση. Οπωσδήποτε όμως υπάρχουν και άλλες παθήσεις που μπορεί να σου κάνουν τα ίδια συμπτώματα. Δηλαδή ένα εγκιακό εγκεφαλικό, ένας όγκος, φάρμακα. Οπότε υποχρεωτικά κάνεις μια αξονική για να αποκλείσεις κάποια βλάβη στον εγκέφαλο. Και εκείνο που έχει σημασία να δεις αν παίρνει άλλα φάρμακα ο ασθενής, γιατί πραγματικά υπάρχουν φάρμακα τα οποία κάνουν συμπτώματα παρκινσονισμού. Άμα σταματήσει αυτά τα φάρμακα, υποχωρεί και ο παρκινσονισμός. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα το τονίζω ότι πρέπει να ξέρει τι φάρμακα παίρνει, μήπως είναι αυτό που λέμε φαρμακευτικός παρκινσονισμός. Υστερούμε σε σχέση με το εξωτερικό στη θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών? Όχι, τα ίδια υπάρχουν. Με την Ευρώπη έχουμε τα ίδια ακριβώς φαρμακευτικά συσκευάσματα. Δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που να πούμε ότι το έχουν στο εξωτερικό και δεν το έχουμε εμείς. Εντάξει, για την Αμερική αρχίζουν να κυκλοφορούν ορισμένα άλλα φάρμακα που περιμένουν να πάρουν την έγκριση και από την Ευρώπη, όχι όμως φάρμακα που να φέρουν την ίαση. Πάλι συμπτωματικά. Στα συμπτώματα. Πάλι συμπτωματικά. Πολλής λόγος έχει γίνει τώρα τελευταία για τις γονιδιακές θεραπείες. Έχουν εφαρμογή στην νόσο του Πάρκινσον? Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποδειχθεί ακόμη τίποτα. Όχι, δεν έχουμε καμία σίγουρη μελέτη ότι βοηθάνε. Περιμένουμε. Πιθανόν να βοηθήσουν, αλλά ίσως στις κληρονομικές μορφές θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμη τίποτα σίγουρο. Είχατε αναφερθεί πιο πριν ότι η φυσικοθεραπεία και γενικά η κίνηση και η άσκηση βοηθάει τους ασθενείς. Πρέπει να το έχουν μόνιμα στη ζωή τους, να το εντάξουν αυτό στο πρόγραμμά τους? Πρέπει να το εντάξουν στη ζωή τους, στο καθημερινό τους πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οτιδήποτε γυμναστική. Γυμναστήριο, πιλάτες, πρέπει καθημερινά να κάνουν γυμναστική. Οι Αμερικάνοι προτείνουν και το χορό πάρα πολύ, γιατί κάνοντας χορό τους δίνει ερέθιμα και κάνουν πιο καλά την άσκηση, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, εκτός ότι τους βοηθάει τις κινήσεις στα χέρια, στα πόδια. Υπάρχουν μερικές συζητήσεις που λένε μήπως βοηθάει και συνήθεια την εξέλιξη της νόσου. Οπότε η γυμναστική είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, 24 ώρες το 24 ώρο, πρέπει να γυμνάζονται. Κολύμπι, όλα αυτά, τα έτσι, όλα, γιόγκα, τα πάντα, οτιδήποτε είναι, πρέπει να κινούνται. Είναι πάρα πολύ βασικό και να έχουν και ενδιαφέροντα, να ασχολούνται και να διαβάζουν, να έχουν εκδηλώσεις, δραστηριότητες. Δηλαδή το χειρότερο που μπορεί να κάνει ένας παρκινσονικός να καθίσει στο σπίτι και να βλέπει τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο για αυτόν. Οι νέες τεχνολογίες γενικά βοηθούν, ας πούμε, αυτά τα παιχνίδια δράσης? Ναι, βοηθούν. Υπάρχουν κάποιες εφαρμογές που θα μπορούσαν? Υπάρχουν και με κομπιούτερ παιχνίδια που μπορεί ακριβώς να κάνει και τη φυσιοθεραπεία πολύ καλύτερα βλέποντας τα κομπιούτερ, όπως και μπορεί να κάνει και αυτό που λέμε και νοητική ενδυνάμωση, παιχνίδια με κομπιούτερ για νοητική ενδυνάμωση. Και τώρα τρέχει και ένα άλλο επίσης ερευνητικό πρόγραμμα ευρωπαϊκό που προσπαθεί να δώσει στους ανθρώπους που έχουν πολύ δυσκολία στα χέρια να γράφουν στο κομπιούτερ με τα μάτια και το μυαλό. Όταν έχει τόσο βραδίδα στα χέρια που δεν μπορεί, τόσο τρόμο, να χρησιμοποιεί το κομπιούτερ που είναι απαραίτητο για να έχει την κοινωνική του δικτύωση, να το χρησιμοποιεί με τα μάτια, το κομπιούτερ και το μυαλό. Μπαίνει μια ειδική συσκευή στο κομπιούτερ του και εκεί, καθώς βλέπει, στυλώνει το βλέμμα, κατευθείαν βγαίνουν τα γράμματα στην οθόνη και έτσι μπορεί και χειρίζεται το κομπιούτερ. Πέρα από την φυσικοθεραπεία που αναφερθήκαμε πριν, υπάρχουν άλλοι τρόποι αποκατάστασης γενικά? Όχι, αυτά είναι. Δηλαδή φυσικοθεραπεία, ειδική ανάλογα με το στάδιο πρέπει να γίνεται, ανάλογα με τη βαρύτητα και ρυθμίζεται ο ασθενής ανάλογα με το πρόβλημα, σε ποια σημεία είναι πιο έντονη η διαταραχή του. Η εξέλιξη της νόσου είναι το ίδιο σε άνδρες και σε γυναίκες? Ναι, δεν υπάρχει διαφορά. Το μόνο που υπάρχει ίσως είναι ότι αυτοί που έχουν αρχίσει νόσους με τρόμο ίσως έχουν μια πιο βραδία εξέλιξη της νόσου σε σύγκριση με αυτούς που αρχίζει με βραδικινησία. Κύριε Παστατζοπούλη, ποιο είναι το προσδόκιμο? Μισό λεπτό. Ποιο είναι το προσδόκιμο? Δεν σας άκουσα, είπατε κάτι?
Ποιο είναι το προσδόκιμο όριο ζωής στην νόσο Πάρκινσον? Αυτή τη στιγμή με τα φάρμακα που έχουμε δεν αλλάζει. Είναι ότι είναι και στα φυσιο... όπως είναι και σε ένα άλλο άτομο που δεν έχει νόσο Πάρκινσον. Δεν... Παλιότερα ήταν μειωμένο, αλλά τώρα πια δεν υπάρχει διαφορά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παστατζοπούλ. Θα σας διακόψω για λίγο γιατί ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Ωραία. Του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξανά κοντά σας. Και πάλι κοντά σας μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων από το zoogla.gr. Να αναφέρω τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο mail radio@eoelas.org και στη σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Λοιπόν, συνεχίζουμε την συνέντευξή μας εδώ με την κυρία Παστατζοπούλου Σεβαστή, διευθύντρια, είπαμε, της τρίτης νευρολογικής κλινικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχαμε πει, κύριε Παστατζοπούλου, πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, ότι η εξέλιξη της νόσους είναι το ίδιο σε άνδρες και σε γυναίκες. Έχει να κάνει και γενικά και με όλους ασθενείς, είναι η ίδια η εξέλιξη? Απλώς υπάρχουν μελέτες που αναφέρουν ότι οι ασθενείς που αρχίζουν με τρόμο ίσως έχουν μια πιο βραδύ εξέλιξη σε σχέση με αυτούς που αρχίζουν με βραδικινησία. Αυτό είναι ως διαφορά όσον αφορά τα συμπτώματα. Αλλά άνδρες και γυναίκες έχουν την ίδια περίπου εξέλιξη της νόσου. Υπάρχουν μερικές διαφορές επίσης σε ορισμένες γονιδιακές μορφές της νόσου, που μερικές όταν έχουν ένα γονίδιο που είναι το γονίδιο της παρκίνης έχουν μια πολύ πιο βραδύ εξέλιξη της νόσου, και άλλες που έχουν πιο ταχεία, κυρίως στις κληρονομικές μορφές της νόσου αυτά. Ωραία. Άρχισαν να καταφθάνουν οι ερωτήσεις από το κοινό. Ρωτάνε, οι καρδιοπαθείς μπορούν να παίρνουν το Ιντεράλ για τον ιδιοπαθή τρόμο? Αφού πρώτα τους εξετάσει ο καρδιολόγος τους και τους δώσει την άδεια να το πάρουν. Αλλιώς είναι προτιμότερο να μην το πάρουν και προτιμούμε μετά πάμε στη δεύτερη επιλογή που είναι ένα αντιπιληπτικό που λέγεται το πειραμάτι. Ωραία. Στον τρόμο κεφαλής χορηγείται αγωγή? Εξαρτάται, πρώτα πρέπει ο νευρολόγος να αποφασίσει τι είδους είναι ο τρόμος κεφαλής. Γιατί μπορεί ο τρόμος να είναι αυτό που λέμε ιδιοπαθής τρόμος και εκεί επίσης μπορεί να πάρει και την προπρανορόλ ή άλλο φάρμακο. Αλλά αν είναι ένας άλλος τρόμος που λέγεται δυστονικός, εκεί μπορεί να βοηθήσει η ελαντική τοξίνη, το λεγόμενο μπότοξ. Εξαρτάται από το είδος του τρόμου. Δηλαδή πρέπει να γίνει πολύ καλή νευρολογική εξέταση, να αξιολογηθεί τι είδους είναι ο τρόμος και μετά ανάλογα θα χορηγηθεί η θεραπεία. Υπάρχουν άλλα συμπτώματα μη κινητικά? Ναι, αυτή τη στιγμή ενώ παλιά δεν τα ξέραμε, τώρα τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι έχει η νόσος Πάρκινσον πάρα πολλά μη κινητικά συμπτώματα. Δηλαδή αρχίζουμε από ψυχιατρικά, έχει μεγάλο ποσοστό, 50% των αρρώστων έχουν κατάθλιψη, υπάρχει απάθεια, υπάρχει έντονο άγχος, υπάρχει μια διαταραχή της μνήμης και των γνωστικών λειτουργιών. Αυτά πάμε τα νευροψυχιατρικά που λέμε. Υπάρχουν συμπτώματα από το γαστεντερικό, κυρίως η δυσκυλιότητα. Υπάρχουν πάρα πολλά συμπτώματα από τον ύπνο. Έχουν αϊπνία, ξυπνάνε πολλές φορές το βράδυ. Έχουν αυτό που λέμε μια διαταραχή συμπεριφορά στον ύπνο REM, δηλαδή την ώρα που βλέπουν τα όνειρα, κλωτσάνε, φωνάζουν, μπορεί να πέσουν από το κρεβάτι. Έχουν έντονα όνειρα, τρομακτικά όνειρα και μπορεί να έχουν και ημερήσια υπνηλία. Έχουν διαταραχές από το αυτόνομο, δηλαδή εκτός από την δυσκυλιότητα που μπορεί να έχουν πτώση της ορθοστατικής υπόθεσης, δηλαδή το σηκώνονται όρθιοι, να πέφτει η πίεσή τους, που είναι ένα πρόβλημα αυτό. Μπορεί να έχουν διαταραχές από το ουροπυτικό σύστημα και σεξουαλικές διαταραχές. Επίσης μπορεί να έχουν κόπωση και φυσικά και την απώλεια της όσφρησης. Δηλαδή είναι αρκετά τα μη κινητικά συμπτώματα που έχουν οι ασθενείς. Κύριε Παστατζοπούλου, ότι τα παγώματα γίνονται πιο συχνά, σημαίνει ότι επιβαρύνεται η κατάσταση του ασθενούς? Δεν αλλάζει στάδιο η νόσος, γιατί η νόσος πρέπει να ξέρει κάποιος ότι έχει 5 στάδια. Το ένα στάδιο είναι ότι όταν είναι από την μία μεριά του σώματος τα συμπτώματα, το δεύτερο στάδιο όταν είναι και από τις δύο μεριές, το τρίτο στάδιο είναι όταν αρχίζει και η διαταραχή ισορροπίας και μετά τέταρτο και πέμπτο είναι όταν αρχίζει και επιβαρύνεται και χρειάζεται βοήθεια από άλλο άτομο. Τα παγώματα δεν αλλάζουν το στάδιο, απλώς λίγο δυσκολεύουν παραπάνω την ζωή του ασθενούς.
Υπάρχει κακή προσέγγιση στους νέους ή είναι το ίδιο? Κακή προσέγγιση, τι... Τι εννοώ, ότι πιο γρήγορα μπορεί να γίνει η νόσος, δηλαδή να πιο γρήγορα, να εξελιχθεί πιο γρήγορα, ας πούμε. Δεν υπάρχουν αναφορές για την, να εξελιχθεί πιο γρήγορα. Μάλιστα, πολλές φορές μπορεί να εξελιχθεί και πιο αργά από ό,τι στους ηλικιωμένους. Το πρόβλημα είναι όμως με τους νέους, ότι σκεφτείτε ότι θα παίρνει για πολλά περισσότερα χρόνια το φάρμακο. Οπότε τα προβλήματα που θα βγουν στο φάρμακο μετά από τη χρόνια χρήση, στο νέο θα βγει πιο γρήγορα, γιατί αν είναι ένας αρχής νόσος 30 χρονών, 50 χρόνια, 20 χρόνια νόσος, θα εκδηλώσει αρκετά προβλήματα από το φάρμακο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και το άλλο πρόβλημα είναι στους νέους, ότι όταν παίρνουν το φάρμακο, κάνουν πολλές φορές την ώρα που δράει το φάρμακο κάτι υπερβολικές κινήσεις, δυσκινησίες λέγονται. Πολλές φορές μπορεί να είναι τόσο έντονες οι κινήσεις αυτές, που και μπορεί ακόμη και στην καρέκλα να κάθονται και να πέφτουν από τις κινήσεις. Οπότε, ναι, μεν η νόση δεν εξελίσσεται πιο γρήγορα, υπάρχει λίγο πρόβλημα με τη φαρμακοθεραπεία. Ωραία. Είπατε στην κίτρινη φυλή εμφανίζεται λιγότερο η νόσος. Παίζει ρόλο η διατροφή τους που καταναλώνουν, ή που γενικά έχουν περισσότερα ψάρια, ρύζι? Όχι, δεν υπάρχει αναφορά για την διατροφή. Το μόνο που συστήνεται πάντα είναι σε ανθρώπους για τη διατροφή όσο αναφορά, που παίρνουν ελντόπα και είναι σε προχωρημένο στάδιο. Και, δηλαδή, όταν παίρνουν το φάρμακο και κρατάει λίγη ώρα και μετά εμφανίζονται τα συμπτώματα, είναι καλό να τα παίρνουν με άδειο στομάχι. Γιατί αν υπάρχουν πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης στο στομάχι και το πάρουν με το φάρμακο, το στομάχι θα απορροφήσει τις ζωικές πρωτεΐνες και δεν θα απορροφήσει το φάρμακο. Άρα δεν θα δράσει το φάρμακο. Οπότε, το μόνο δηλαδή στη διατροφή πρέπει να προσέξουν ότι να μην το φάρμακο να το παίρνουν με άδειο στομάχι. Υπάρχουν μερικές ουσίες που περιέχουν ντοπαμίνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα παίρνεις συνέχεια αυτό, όπως είναι τα κουκιά. Τα κουκιά επίσης έχουν ντοπαμίνη. Βέβαια δεν μπορεί να το πάρει κανείς αν δεν κάνει έλεγχο αν έχει έλλειψη του ενζύμου. Και είναι και κάτι άλλα μακούκα προύριες λέγονται στην Ινδία, που και αυτά έχουν μέσα ντοπαμίνη. Κάτι φυτικές ουσίες που έχουν ντοπαμίνη. Αλλιώς δεν υπάρχει άλλη ιδιαίτερη διατολογική οδηγία για τους ασθενείς. Ρωτάνε αν λύνεται το πρόβλημα της χορήγησης φαρμάκων με πατς ή επικολλώμενα στο δέρμα. Αυτό είναι η ομάδα των φαρμάκων που λέγονται ντοπαμινεργικοί αγωνιστές. Δηλαδή, εκτός από την ελντόπα, είναι αυτά που είναι ντοπαμινεργικοί αγωνιστές, που μπορεί να είναι άλλα χάπια, να είναι άλλα φάρμακα είναι από το στόμα και άλλα είναι με επικολλώμενα. Είναι η δεύτερη ομάδα που, όπως προανέφερα, από φάρμακα για την νόσο. Ακόμη μια ερώτηση. Τι βοηθάει η έγκαιρη διάγνωση της νόσου? Το θέμα είναι ότι τη στιγμή που δεν έχουμε θεραπεία που να αναστέλει την εξέλιξη της νόσου, οπωσδήποτε δεν μπορούμε να πούμε ότι βοηθάει ιδιαίτερα. Αλλά έχει σημασία, γιατί αρχίζει με ένα ειδικό πρόγραμμα ασκήσεων, ένα πρόγραμμα ειδικό προγραμματισμού τρόπου ζωής, να μπορέσουμε ίσως να τον βοηθήσουμε και να δεχθεί την νόσο, αλλά και να είναι η εξέλιξη της νόσου καλύτερη. Γιατί μερικοί ασθενείς έχουν ψευδαισθήσεις και τι πρέπει να κάνουν γι' αυτό? Τις περισσότερες φορές οι ψευδαισθήσεις είναι φαρμακευτικής αιτιολογίας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσει με τον γιατρό του και θα πρέπει ή να μειωθεί το φάρμακο ή να δώσουμε ένα το κατάλληλο αντιψυχωσικό. Συνήθως δεν είναι το περίεργο ότι οι ψευδαισθήσεις είναι συνήθως άτομα, παιδιά, δηλαδή δεν βλέπει ζώα, δεν βλέπει τίποτα άλλο, κυρίως είναι άτομα και παιδιά. Αλλά πρέπει να συνεχθεί με τον γιατρό οπωσδήποτε για μείωση του φαρμάκου και χορήγηση αντιψυχωσικού. Τα τυχερά παιχνίδια, όταν εμφανιστούν σαν παρενέργεια, πρέπει να αλλάξουμε την φαρμακευτική αγωγή? Ναι, οπωσδήποτε. Είναι να αλλάξουμε, πρώτα να μειώσουμε, και αν τυχόν δούμε και μειώνοντας το φάρμακο, θα πρέπει να αλλάξουμε το φάρμακο. Οπωσδήποτε. Τυχερά παιχνίδια θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται κάποιο οργανωμένο κέντρο για να αντιμετωπιστεί η νόσος? Οπωσδήποτε, και στην Ευρώπη και παντού υπάρχουν και ειδικοί που ασχολούνται με την πάθηση. Ειδικά το σημαντικότερο είναι να τους αξιολογεί νευρολόγος, ο οποίος είναι ειδικευμένος στην νόσο παρέξεων και στις άλλες διαταραχές κινητικότητας. Αυτό είναι το βασικό. Και παντού έτσι λέγονται, και στο εξωτερικό λέγονται movement disorders clinics. Δηλαδή, γενικά υπάρχει ειδικότητα που να ασχολείται κάποιος με αυτές τις παθήσεις. Στην Ελλάδα έχουμε εξειδικευμένους νευρολόγους που ασχολούνται γενικά με την νόσο? Υπάρχουν μερικοί που έχουν εξειδικευθεί για να ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Και στην Αθήνα υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη.
Υπάρχει κάποιο κέντρο που θα μπορούσαμε να το βρούμε σε κάποιο νοσοκομείο που ασχολείται μόνο γι' αυτό ή γενικά σε όχι, κάθε νευρολογική? Υπάρχουν όχι όλα τα νοσοκομεία, υπάρχουν ειδικά εξωτερικά ιατρία από ειδικούς νευρολόγους, όχι σε όλα τα νοσοκομεία, σε αρκετά νοσοκομεία που έχουν πραγματικά, ας το θεωρήσουμε κέντρο εξωτερικό ιατρείο ειδικό για την πάθηση αυτή. Ωραία. Υπάρχει κάποιο σύλλογο για την νόσο? Ναι, υπάρχει ο Σύλλογος Παρκινσονικών και Φίλων Βορείου Ελλάδος, που πραγματικά είναι αρκετά δραστήριος και παρόλο τους δύσκολους καιρούς που δεν υπάρχουν χρήματα, και εκδηλώσεις κάνουν πολλές και εκδρομές κάνουν και μαζεύονται και έχουν και προγράμματα φυσικοθεραπείας και συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματά τους και έχουν ένα πολύ καλό σημείο επικοινωνίας για να πραγματικά, γιατί χρειάζεται να υποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Υπάρχει αυτός ο σύλλογος και υπάρχουν. Αν έχετε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας να μας δώσετε για το σύλλογο. Ναι, υπάρχουν τα τηλέφωνα, είναι το 2310-302-020 και το άλλο είναι 2310-33-49-30. Πραγματικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν σύλλογοι ακριβώς για τους ασθενείς και στην Αγγλία και στην Αμερική. Αυτοί βοηθάνε αφενός και να ζητάνε πράγματα από την κυβέρνηση προς όφελος δικούς τους και για τα μειωμένα ποσοστά στα φάρμακα να πληρώνουν, να έχουν δωρεάν τη φυσικοθεραπεία, αλλά και το να συζητάς και να βρίσκεσαι μαζί με κάποιον που έχει το ίδιο πρόβλημα με σένα, πραγματικά σε βοηθάει στην αντιμετώπιση της πάθησής σου. Ο σύλλογος έχει κάπου αλλού υποκαταστήματα, ας πούμε, εκτός Θεσσαλονίκης? Όχι, δεν έχει. Μόνο εδώ είναι. Αν κάποιος μπορεί, ας πούμε, να απευθυνθεί και στο σύλλογο για να τον πούν σε ποιους γιατρούς θα πάει, σε ποια κέντρα? Ναι, μπορεί και στο σύλλογο, ναι, μπορεί και στο σύλλογο. Και τι παροχές μπορεί να έχει από την κυβέρνηση, τι δικαιώματα έχει, αυτά τα ξέρουν και μπορούν να τον καθοδηγήσουν. Γνωρίζετε γενικά τι παροχές δίνει η κυβέρνηση στους ασθενείς? Το μόνο που ξέρω αυτή τη στιγμή είναι το 10% που είναι για τα φάρμακα. Παίρνουν για αρκετές φυσικοθεραπείες να κάνουν. Τώρα για το ποσοστό αναπηρίες είναι μεγάλο πρόβλημα. Άλλοι παίρνουν πραγματικά ποσοστό που τους αξίζει, 70% και παραπάνω, και άλλοι εξαρτάται από την επιτροπή από εκεί και πέρα. Και πρέπει αυτό να το κυνηγήσουν για να ζητήσουν να παίρνουν μεγάλο ποσοστό αναπηρίες. Γενικά οι ιδιώτες γιατροί μπορούν να αντιμετωπίσουν την νόσο ή πρέπει να πηγαίνει σε αυτά τα εξειδικευμένα κέντρα? Κοιτάξτε, εκείνο που συζητάμε πολλές φορές, γιατί δεν μπορεί και τα εξειδικευμένα κέντρα να αντιμετωπίσουν όλους πια τους παρκινσονικούς. Μπορεί να τον παρακολουθεί ιδιώτης, αλλά να έχει συνεργασία με ένα κέντρο, ότως ώστε κατά διαστήματα τον βλέπει και το κέντρο και από κοινού να αποφασίζουν για το πώς θα προχωρήσουν στην αντιμετώπιση του ασθενούς. Μας ξαναζήτησαν, αν γίνεται εύκολο να δώσετε τηλέφωνα του Συλλόγου Παρκινσονικών. 2310-30-20-20 και 2310-33-49-30. Το DAT scan πρέπει να το κάνουν όλοι οι ασθενείς? Και τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε Παστατζοπούλου? Το DAT scan, ιατρικά να το πούμε, δείχνει αν την προσυναπτική εκφύλιση των νευρώνων, το λέω καθαρά ιατρικά, δηλαδή δείχνει αν πραγματικά έχουν εκφυλιστεί νευρώνες, άρα είναι σύμπτωμα γενικά παρκινσονισμού λόγω βλάβης της μέλλονας ουσίας. Όταν είναι πολύ σαφή τα κλινικά χαρακτηριστικά, δεν χρειάζεται να γίνει. Εάν υπάρχει αμφιβολία, αν αυτό ο τρόμος που βλέπουμε δεν είναι τόσο παρκινσονικός και μπαίνει ίσως και στοιχείο ιδιοπαθούς τρόμου, γίνεται για να κάνουμε τη διαφορική διάγνωση. Αλλά σε έναν έμπειρο νευρολόγο, η κλασική μορφή της νόσου δεν χρειάζεται DAT scan. Είναι μια εξειδικευμένη, επειδή εγώ δεν την ξέρω αυτή, ήταν ερώτηση από το κοινό. Είναι κάποια εξειδικευμένη εξέταση αυτό? Είναι εξειδικευμένη εξέταση, είναι εξέταση πυρηνική ιατρική. Δηλαδή, βάζουν ένα φάρμακο, σαν σπιθυρογράφημα είναι, ένα ραδιοφάρμακο βάζουν και μετά από αρκετή ώρα βλέπουν την απεικόνηση μέσα στον εγκέφαλο μια συγκεκριμένη περιοχή. Αν η απεικόνηση είναι καλή, σημαίνει ότι δεν έχει νοσοπάρεξη. Αν είναι παθολογική απεικόνηση, σημαίνει ότι έχει συμπτώματα παρκινσονισμού γενικά. Η μαγνητική χρειάζεται? Η μαγνητική ή η αξονική χρειάζεται συνήθως για να αποκλείσουμε δευτεροπαθή αίτια παρκινσονισμού. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να έχει ένα μικρό εγκεφαλικό σε περιοχή που να κάνει αυτά τα συμπτώματα. Μπορεί να έχει άλλες διάφορες μικροβλάβες στον εγκέφαλο που να μπορεί να δικαιολογήσουν τα συμπτώματα της νόσης, του παρκινσονισμού. Η ψυχική κατάσταση του ασθενούς επηρεάζει όλο αυτό?
Ναι, την όλη του κατάσταση, ναι, ναι. Την πορεία του νόσου. Με το παραμικρό στρες, είτε αυτό το στρες είναι ψυχικό ή είτε είναι μια γρήπη, χειροτερεύουν πάρα πολύ τα συμπτώματα της νόσου. Μετά, μόλις περάσει το στρες, δεν σημαίνει ότι χειροτερεύει η πάθηση, χειροτερεύουν τα συμπτώματα. Μόλις περάσει το στρες, βρίσκουν ξανά την προτέρα τους καλή κατάσταση. Και πολλές φορές αυτό ακριβώς έρχεται και λένε οι άρρωστοι, ότι άρχισε η πάθησή μου γιατί στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι αλήθεια, αλλά απλώς είχε αρχίσει η πάθηση. Έγινε στεναχωριά, έγιναν πολύ έγκυκλα τα συμπτώματα και το κατάλαβε. Και αυτό προσπαθώ να τους λέω, ότι εντάξει, στεναχωρεθήκατε, μόλις περάσει θα είστε καλύτερα. Όπως και η ζέστη πολλές φορές το καλοκαίρι τους χειροτερεύει τα συμπτώματα. Με το που αρχίζει λίγο η δροσιά είναι πολύ καλύτερα. Ωραία. Έχω ακόμη μια ερώτηση από το κοινό. Τα αντικαθαλωτικά βοηθούν την νόσο ή την επιδεινώνουν? 50% των ασθενών έχουν κατάθλιψη. Και η κατάθλιψη είναι δύο ειδών στους ασθενείς. Το ένα είναι ότι είναι αφενός με αντιδραστική, έχεις μια πάθηση που σε δυσκολεύει, άρα κάνεις κατάθλιψη. Το άλλο είναι όμως ότι μπορεί να εκφυλιστούν και περιοχές στον εγκέφαλο που προκαλούν κατάθλιψη. Οπότε όταν υπάρχει κατάθλιψη, τα αντικαταθλιπτικά βοηθούν πάρα πολύ την νόσο, βοηθούν την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Η κολύμβηση βοηθάει? Ναι, σαφώς, και πρέπει, είτε στο γυμναστήριο είτε το καλοκαίρι, πρέπει να κολυμπούν. Αν και φοβούνται και λένε, αμάν θα πνιγώ, δεν μπορώ να στρίψω, και μία λύση είναι να φοράνε ένα σωσίβιο σαν γυλαίκο που είναι όπως η ιστιοπλόη, για να αποφύγουν το φόβο και να κολυμπούν άφοβα, γιατί πραγματικά θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Άρα, συνοψίζοντας, τι πρέπει να αλλάζει η καθημερινότητα ενός ασθενή από τη στιγμή που γίνει η διάγνωση, ας πούμε? Αλλάζει. Το ένα αλλάζει ψυχικά, γιατί την έχουν λίγο παρανοήσει πια ότι είναι μια πάση που θα καθυλωθούν στο κρεβάτι, που δεν καθυλώνονται. Πάρα πολλοί ντρέπονται. Όταν έχουν τον δρόμο στο χέρι, ντρέπονται και δεν θέλουν να βγουν από το σπίτι για να μην τους δούνε. Που αυτό πρέπει να το ξεπεράσουν, γιατί εντάξει, δεν είναι ντροπή, μια πάθηση. Ειδικά όταν έχουν τον δρόμο, περισσότεροι λένε, όχι, θα πάω στους φίλους μου και θα με δούνε. Οπότε αλλάζει η ζωή τους, αφενός μεν ψυχικά. Ωραία, σε ένα ποσοστό αλλάζει και κινητικά, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν αυτή την πάθηση. Τους λέμε ότι θα πάνε πάρα πολύ καλά 20-25 χρόνια και θα αυτοεξυπηρετούνται. Οπότε πρέπει να δώσουν και κουράγιο και διάθεση και να κινούνται όσο είναι δυνατόν. Ωραία. Μόλις μας ήρθε ακόμα μία ερώτηση. Η σιελώρια είναι παρενέργεια φαρμάκου ή είναι συμπτώματα της νόσου? Η σιελώρια είναι σύμπτωμα της νόσου, γιατί δεν μπορεί να... Η βραδικινησία είναι και στους μυς της κατάπωσης και λίγο αργεί να καταπιεί, και γι' αυτό έχει την σιελώρια. Ένας τρόπος είναι να μασάει μαστίχα για να γίνονται γρήγορα οι κινήσεις στους προσωπικούς, τους μυς της μάσης, ώστε να καταπίνει και το σάλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μου. Ελπίζω να τα ξαναπούμε λίγο συντόμως, γιατί οι ερωτήσεις που ήρθαν κυριολεκτικά ήταν άπειρες από το κοινό. Θέλω να μπορείτε καθ' όλη τη βδομάδα να στέλνετε απορίες και στο email radio@papakioelas.org και σελίδα μας στο Facebook, μπορείτε να ενημερώνεστε για το αρχείο των εκπομπών. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Ειρήνη Μπαλιάκα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ τη Στέλλα Χατζηγεωργίου που είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ εσάς, κύριε Παστατζοπούλ, που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας και ήμασταν εδώ σήμερα για αυτές τις ερωτήσεις. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, και πραγματικά ό,τι άλλες απορίες μπορώ να λύσω και να απαντήσω στο κοινό, πολύ ευχαρίστω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί η εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με τη Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Ντενίση. Καλό βράδυ από εμάς. Ήταν η εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο με τον Νίκο Ρωσόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.